Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και παρακολουθείτε την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας από την ελληνική και ξένη ειδησιογραφία. Για όσους από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-55-50-500 ή να στείλετε στο mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στον έντυπο πολιτικό και αθλητικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Χορεύοντας με τα φίδια, είναι ο τίτλος από την σημερινή εφημερίδα, σοκ από την μαύρη εκτροπή Μπαλτάκου. Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει δεν έχει θέση στην κυβέρνηση, ο Βαγγέλης Βενιζέλος να ξεριζωθούν οι ακροδεξιοί θύλακοι, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός ζητά. Να περάσουμε τώρα στην εφημερίδα Το Έθνος, όπου εδώ βλέπουμε μαύρη αυγή για τον Τάκη Μπαλτάκο. Έξαλλος ο Σαμαράς τον πέταξε από την κυβέρνηση. Με συνοπτικές διαδικασίες αποπέμφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Τάκης Μπαλτάκος μετά την δημοσιοποίηση εμπριστικού διαλόγου με τον Ηλία Κασιδιάρη. Εμφανίστηκε να υποστηρίζει ότι δεν στοιχειοθετείται η ποινική δίωξη στελεχών της Χρυσής Αυγής και ότι πρόκειται για πλεκτάνη που αποσκοπεί στην εκλογική ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Ανέμειξε υπουργούς και εισαγγελικό λειτουργό. Οργή στο Μαξίμου για το βρώμικο παιχνίδι με τη Χρυσή Αυγή. Φόβος για νέα βίντεο, θλιβερό επεισόδιο και με τον γιο Μπαλτάκου. Ο σκοτεινός ρόλος ενός μυστικού συμβούλου που φλέρταρε διαρκώς με την ακροδεξιά. Παρακάτω διαβάζουμε δέσμευση Στουρνάρα. Μειώσεις φόρων φέρνει το πλεώνασμα του 2014. Πλεώνασμα άνω των 2,7 δις ευρώ θα φέρει μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ήδη βρίσκεται στο επίπεδο των 2 δις. Ανάγκωμα για την λήψη νέου δανείου τα 11 δις του Τάχη Σίγμα. Βλέπουμε. Αριστερά βλέπουμε απόφαση Μητσοτάκη, υποχρεωτικές συμμετακινήσεις στο δημόσιο. Οι κενές θέσεις θα καλύπτονται με διαδικασία εποπτευόμενη από το ΑΣΕΠ. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε για την Γαλλία η επιστροφή της Σιγκολέν Ρουαγιάλ. Ανέλαβε Υπουργός Οικονομολογίας και Ενέργειας στη νέα κυβέρνηση. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τον σύγχρονο Ινδιάνα Τζόουνς, ο φωτογράφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μοναδικής αξίας νόμισμα, με απεικόνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντόπισε στο Αφγανιστάν ο Οσμούντ Μποπεράτσι. Αυτά τα νέα από το Έθνος και θα περάσουμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο, όπου διαβάζουμε ανάρμοστη σχέση Μπαλτάκου και Χρυσής Αυγής. Αποπέμφθηκε από το Μαξίμου μετά την αποκάλυψη σοκ. Προσωπική πολιτική σε βάρος του Πρωθυπουργού καταλογίζουν από την κυβέρνηση στον έως χθες Γενικό Γραμματέα. Τι απαντούν Δένδιας, Αθανασίου και εισαγγελέας Κουτσαμάνη για το φάκελο Χρυσή Αυγή και τη δικαστική έρευνα. Πρωτοφανές επεισόδιο του Γιου Μπαλτάκου στη Βουλή που γρονθοκόπησε χρυσαυγίτες βουλευτές και έπειτα φυγαδεύτηκε. Παρακάτω βλέπουμε θεματική πτώση στο 6,2% για τα δεκαετή ομόλογα. Αντίδοτο σε νέο δάνειο τα 11,2 ευρώ των τραπεζών. Αυτά τα νέα και από τον Ελεύθερο Τύπο. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών βλέπουμε ο άνθρωπος του Προέδρου είναι ο κεντρικός τίτλος. Να περάσουμε όμως τώρα και στην ελευθεροτυπία, όπου ο κεντρικός τίτλος είναι «Το παρακράτος στο Μαξίμου». Και παρακάτω έχει και ένα ένθετο για τις πανελλαδικές. Συνεχίζουμε τώρα με την Καθημερινή. Για τη μείωση του χρέους στα 11 δις ευρώ του Τάφη Σίγμα, στο τέλος ενός επιτυχημένου διημέρου, κατά το οποίο το Eurogroup ενέκρινε τη δόση των 8,3 ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας δήλωσε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την επιστροφή στις αγορές, προαναγγέλλοντας έκδοση πενταετούς ομολόγου το προσεχές διάστημα. Η απόδοση του δεκαετής ομολόγου βρέθηκε χθες ελάχιστα πάνω από το 6%. Επίσης, είπε πως είναι ανάγκη τα υπόλοιπα 11 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά τα stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατεθούν για τη μείωση χρέους και συνεπώς για την κάλυψη χρηματοδοτικού κενού.
Δίπλα βλέπουμε από Πομπή Μπαλτάκου από Σαμαρά. Θύελα μετά την δημοσιοποίηση υποκάλπησης συνομιλίας. Στην αποπομπή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκου προχώρησε ο Υπουργός Αντώνης Σαμαράς αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκε η υποκλαπήσα συνομιλία του με τον υπόδικο βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, κατά την οποία αφήνει υπόνοιες για τους δικαστικούς χειρισμούς στην υπόθεση του νεοναζιστικού μορφώματος. Παρακάτω διαβάζουμε θεαματική βελτίωση οικονομικού κλίματος. Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και η μη λήψη μέτρων για το τρόχον έτος, η διανομή του κοινωνικού μερίσματος και τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας έχουν επιδράσει θετικά στο οικονομικό κλίμα. Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε άλμα τον Μάρτιο και διαμορφώθηκε στις 97,5 μονάδες από τις 94,8 τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το καλοκαίρι του 2008. Δίπλα ακριβώς διαβάζουμε, μίζες 13,8 εκατομμύρια δολάρια έδωσε η Έριξον σε Έλληνες πολιτικούς και άλλους τον Ιανουάριο του 2000. Μίζες εκατομμυρίων δόθηκαν από την εταιρεία Ericsson για την αγορά των υπτάμενων ραντάρ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, όπως παραδέχτηκε πρώην στέλεχος της εταιρείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κρατικό ραδιόφωνο της Σουηδίας. Τα συστήματα για τα οποία χρηματίστηκαν Έλληνες πολιτικοί, αξιωματικοί και ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανέφερε, κόστησαν στο ελληνικό δημόσιο 400 εκατομμύρια ευρώ και παρελήφθησαν έως και το 2009. Αριστερά βλέπουμε υποπροϋποθέσεις εντός μιας εβδομάδας και χωρίς έλεγχο η επιστροφή του ΦΠΑ. Εντός μιας εβδομάδας και χωρίς κανέναν έλεγχο θα επιστρέφεται το ΦΠΑ σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποπέσει σε φορολογική παράβαση ή δεν έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με ρύθμιση που καταθέτει το προσεχές διάστημα στη Βουλή. Επίσης προωθείται η απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακάτω, βλέπουμε νέο μισθολόγιο βάσει προσόντων και απόδοσης. Η κατάρτιση νέου μισθολογίου με γνώμονα τα προσόντα και την απόδοση των δημόσιων υπαλλήλων, αλλά και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας, είναι δύο από τις συνολικά άξονες που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιάρθρωση του δημοσίου τη διετία 2014-2016. Ενώ παρακάτω βλέπουμε, φωτογραφία έχει από τη Χιλή, τζουνάμι και 6 νεκροί από τα 8,2 ρίχτερ στη Χιλή. Μισοβυθισμένα έμειναν τα ψαροκάικα στο λιμάνι της Ικέκε, μετά το τζουνάμι που προκάλεσε ο ισχυρότατος σεισμός των 8,2 ρίχτερ και έπληξε χθες τις βόρειες ακτές της Χιλής. 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, ενώ οι υλικές ζημιές που προκάλεσε ο Εγκέλαδος θεωρούνται περιορισμένες αν ληφθεί υπόψη η ένταση της δόνησης. Αριστερά βλέπουμε, χωρίς όριο πλέον στη ΣΥΠΑ, οι ενισχύσεις σε πολιτικούς με δικαστική απόφαση. Την κατάργηση των ορίων για τις χρηματικές ενισχύσεις που μπορούν να προσφέρουν ιδιώτες ζωρητές στις πολιτικές καμπάνιες κομμάτων και υποψηφίων, αποφάσισε χθες το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στο εκλογικό τοπίο της χώρας. Οι δικαστές έκριναν με πλειοψηφία 5-4 ότι οι συνολικές δωρεές προς υποψηφίους για ομοσπονδιακά αξιώματα, Προεδρία και Κογκρέσο, μπορούν να ξεπερνούν το όριο των 48.000 εξοκασίων δολαρίων ανά διετία. Αντισυνταγματικό, ωστόσο, κρίθηκε το σκεπτικό ότι συνιστά παραβίαση της ελευθερίας του λόγου το όριο των 74.600 δολαρίων για ενίσχυση των κομμάτων επίσης ανά διετία. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι γράφει και η Δημοκρατία. Προς ραγδαίες εξελίξεις, το βίντεο με την εξομολόγηση Μπαλτάκου ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Τι βόμβα είναι αυτή, είναι ο κεντρικός τίτλος της Δημοκρατίας. Χρυσή Αυγή δηλώνει σκευωρία οι διώξεις, έρχονται και άλλα ντοκουμέντα. Λένε, ενώ πάνω-πάνω αριστερά βλέπουμε για τα νοσοκομεία, όπου γίνεται χάος σε 4 από αυτά. Σκηνές ροκ, μετά την αψυχολόγητη απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τεράστιο το πρόβλημα στο ογκολογικό Άγιοι Ανάργυροι που τίθεται εκτός εφημεριών. Σε διαθεσιμότητα τώρα 200 γιατροί αποχωρούν άρον-άρον οι ασθενείς. Ενώ δίπλα βλέπουμε στην κατάψυξη οι προαγωγές. Απίστευτο και όμως αληθινό. Το δημοσιονομικό κόστος της απόφασης του ΣΤΕ θα καλυφθεί από τους ίδιους, δήλωσε περήφανος Υπουργός Οικονομικών κ. Τουρνάρας. Οι στρατιωτικοί θα πληρώσουν την αποκατάσταση των μισθών τους. Περνάμε τώρα στην ημερησία.
όπου κεντρικός τίτλος είναι πάνω-πάνω πεδαριώδες οι δικαιολογίες που προβάλλει για τη φιλική συνομιλία με τον Ηλία Κασιδιάρη. Οργή στο Μαξίμου κατά Παναγιώτη Μπαλτάκου εκδιώχθηκε για υπόγειες σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Οι αποκαλύψεις για τις υπόγειες διασυνδέσεις του με τη Χρυσή Αυγή έκαψαν τον μέχρι χθες γραμματέα της κυβέρνησης. Ο Παναγιώτης Μπαλτάκος αποπέμφθηκε με εντολή Σαμαρά, ενώ στο κενό οι προσπάθειες του Ηλία Κασιδιάρη να αποφύγει την προφυλάκηση. Οργισμένες αντιδράσεις από όλα τα κόμματα υπήρξαν. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πάλι για τον κύριο Στουρνάρα, σαφής πρόβλεψη στο επικαιρωμένο κείμενο του μνημονίου. Ρήτρα για μείωση φόρων ανοίγει τώρα τον δρόμο το πρωτογενές πλεόνασμα. Ρήτρα μείωση των φορολογικών βαρέων εφόσον η χώρα υπερβαίνει τους στόχους. Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2008, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ. Σημαντική είναι και η αποκλιμάκωση του ρίσκου, την οποία βλέπουν τώρα οι Ευρωπαίοι επενδυτές. Ενώ παρακάτω, στο προμνημονίου επίπεδα, οι αποδόσεις των 10 ετών ομολόγων. Επιστροφή στις αγορές δείχνει η πτώση του spread. Συνεχίζουμε με την Αυγή. Σεισμός στο Μαξίμου από τη συνομιλία Μπαλτάκου Κασιδιάρη. Παρακράτος Σαμαρά. Στο φως οι στενές σχέσεις της κυβερνητικής ηγεσίας με την ναζιστική οργάνωση αλλά και η παρασκηνιακή εξωθεσμική μεταχείριση της καταπερίσταση ως αναχώματος προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Έκθετος είναι ο Αντώνης Σαμαράς για τα παιχνίδια φωτιά στενών συνεργατών του και κυβερνητικών παραγόντων με τη Χρυσή Αυγή που βγήκαν στον αφρό από τη συνομιλία του Ηλία Κασιδιάρη με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Παναγιώτη Μπαλτάκο λίγες μέρες πριν από τις προφυλακίσεις Μιχαλολιάκου, Παπά και Λαγού. Συνεχίζουμε με τον Ριζοσπάστη. Ο κεντρικός τίτλος είναι «Ανάκαμψη σημαίνει ευκαιρίες για το κεφάλαιο, με το λαό να ματώνει και με νέα αντιλαϊκά μέτρα». Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΕΚΟΦΗΝ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, οι αντιλαϊκές αντιδράσεις αναδιαρθρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ λέει, όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία, εννοεί ευκαιρία για να υλοποιηθεί η αποφασισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντρίβει τα δικαιώματα των εργαζομένων για να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου. Τα μονοπόλια βγαίνουν πιο ισχυρά από την κρίση και όχι ο λαός, που θα εξακολουθεί να ματώνει και στην οποία ανάκαμψη η οποία θα συνοδεύεται με νέα αντιλαϊκά μέτρα που επωβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μηχανισμούς μόνιμης επιτήρησης. Να δούμε όμως τώρα τι γράφει και η Ναυτεμπορική. Προτάσεις για την έκδοση που θα είναι κοινοπρακτική και αναγνωριστική. Επαφές με ξένους θεσμικούς για άμεση έξοδο στις αγορές. Την έξοδο στις αγορές εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014 επιβεβαίωσε χθες ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η Ελλάδα επέστρεψε. Πριν από 2 χρόνια βρισκόμασταν στο επίκεντρο της χρηματοπιστωτικής αστάθειας στην Ευρωζώνη. Τώρα η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Δεν έχουμε αποκλείσει την πιθανότητα επιστροφής στις αγορές ακόμα και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014, σημείωσε ο κύριος Σαμαράς. Ενώ παρακάτω βλέπουμε δηλώσεις του Στουρνάρα, θα χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο του ταύχη σίγμα, αν δεν χρειαστεί τα stress test. 11 δις αντίδοτο σε νέα προγράμματα. Είναι οι δηλώσεις. Περνάμε τώρα και στην Εσπρέσο, όπου διαβάζουμε τα κενά στην κατάθεση για την απαγωγή στο Κολωνάκι, τις κουκούλες και την απελευθέρωσή της. Κάτι κρύβει η θάλια. Σε κάμερες και σε κινητά ψάχνουν τις απαντήσεις οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την περίεργη υπόθεση. Ενώ παραπάνω βλέπουμε πάλι για την υπόθεση Κασιδιάρη Μπαλτάκου, όπου λέει ανατρέπει τα πάντα όλα το βίντεο Κασιδιάρη. Ο διάλογος σοκ με τον Μπαλτάκο. Ο γιος του ξυλοκόπησε βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Αυτά ήταν τα νέα και από τις πολιτικές εφημερίδες. Να περάσουμε όμως να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Όλα τούμπα είναι ο κεντρικός τίτλος. Ο νικητής Ολυμπιακός έχασε πολλές ευκαιρίες για να πάει στη Θεσσαλονίκη με εξασφαλισμένη την πρόκριση. Ο Μίτσελ δηλώνει: «Μας αδικεί το αποτέλεσμα. Ελπίζω να μην υπάρχουν κόκκινες αποβολές, μπουνιές και πέναλτι στην Τούμπα». Ενώ ο Γεωργιάδης παρακάτω δηλώνει: «Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να παίξουμε ποδόσφαιρο με 10 εναντίον 10 ή 11 εναντίον 11». Διαβάζουμε στη Sport Day. Βλέπουμε τώρα και την εφημερίδα Το Γκολ, όπου ο κεντρικός τίτλος είναι «Το διέλυσες». Με τον αυτοσχεδιασμό του στον 31ο λεπτό και την αποβολή μόνο του Στοχ, ο Καλογερόπουλος αδίκησε τον ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως στέρισε από το ποδόσφαιρο έναν πολλά υποσχόμενο ημιτελικό. 2-1, αβαντάζει ο Ολυμπιακός, ανοιχτή η πρόκριση.
Σιγουριά για την πρόκριση στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Ο Μίτσελ δηλώνει «Δεν θα πάω στην Τούμπα με κράνος». Ανακοινώνει την απόφασή του για το Δήμο Πειραιά ο Μαρινάκης. Όλα για την Τούμπα των συνθημάτων παικτών του ΠΑΟΚ. Να παίξουμε 11 εναντίον 11 και να μην δώσει πέναλτι ο διαιτητής, είπε ο Γεωργιάδης. Ενώ χιουμοριστική ανακοίνωση με κουίζ από την ΠΑΕ, tweet και από τον Αλαφούζο. Στο φως των σπορ διαβάζουμε «Στην Τούμπα τα σπουδαία». Ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερος, αλλά έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να βάλει από χθες τις βάσεις μια σίγουρη πρόκριση στον τελικό και πλέον πάει τη Μεγάλη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για να υπερασπιστεί το χθεσινό 2-1 της νίκης του. Να δούμε όμως τώρα τι γράφει και η Πράσινη. «Δείξε τους τα αστέρια σας, τώρα στους 8 και μετά Μιλάνο», είναι ο τίτλος. Βλέπουμε Παναθηναϊκός Μάλγα στις 9.30 στην Δέλτα Ταφ, 20.000 πιστοί στην Εξέδρα και 12 κομμάντος στο παρκέ παίρνουν την πρόκριση για τα play-off της Ευρωλίγκα. Ο Φράγκη δηλώνει «Να είμαστε απλά Παναθηναϊκός». Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε αποκλειστικό η απολογία του Αρτεάγκα. Ο Γιάννης Πάλας αποκαλύπτει την επιστολή που έστειλε ο πολυσυζητημένος Ισπανός ρέφερι σε όλους τους διαιτητές της Ευρωλίγκας. Τι λέει για τις αμοιβές των διαιτητών. Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ, όπου μοντέλο δικέφαλος το 1924 για την ΠΑΕ. Η ώρα παρουσιάζει και αναλύει τη φιλοσοφία στην σύσταση της νέας ΠΑΕ ΑΕΚ. Αδιαφυσβήτητος και ηγετικός ο ρόλος του Τίγρη βλέπουμε, ενώ παίρνει όποιον θέλει γιατί την θέλουν όλοι. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κανένας πονοκέφαλος για τον πάγκο αν αποφασίσουν την αλλαγή. Στον πρωταθλητή τώρα βλέπουμε τα άλλα δύο στην Τούμπα. Ο θρύλος πάτησε τον ΠΑΟΚ για 30 λεπτά, 2-0 στο 12ο λεπτό και μετά του χαρίστηκε. Πρώτο ήταν από τον Τσόρι, ενώ το δεύτερο από τον Φουστέρ. Ο Μίτσελ δηλώνει «Εμείς θα περάσουμε, αξίζαμε καλύτερο σκορ». Με σύστημα προκλήσεων ο ΠΑΟΚ, ο Τζαβέλας και Στόχ άναψαν το φυτίλι στο χορό και ο Πάγκος. Συνεχίζουμε με τον Γαύρο, όπου βλέπουμε σκασμένοι αλλά σίγουροι για την πρόκριση οι παίκτες. «Αντί για μπουγάτσες, θα πάμε για πόλεμο», είναι δηλώσεις. «Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία, 2-0 ήταν στο 11ο λεπτό. Να περάσουμε από χθες τον τελικό. Φάνηκε ποια είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά αφού δεν τους τελειώσαμε. Πώς τα καταφέραμε και το κάναμε 2-1 αντί για 4-0. Και τώρα όλα ανοιχτά για τον τελικό. Πρέπει να πάρουμε την πρόκριση στην Τούμπα. Δεν μας ήθελε η κολόμπαλα, 19-1 οι τελικές, 71-29 η κατοχή. Αλλά και η ομάδα έπαιξε όπως πραγματικά έπρεπε, μόνο σε 2-20 λεπτά. Και μας λείπει πάρα πολύ το εύκολο γκολ». Διαβάζουμε και στο Γαύρο και συνεχίζουμε με την Live Sport, όπου ο τίτλος είναι «Φωτιά». Κόκκινη στη διαιτησία, ο ρέφερι και οι συνεργάτες του είδαν το σπρώξιμο του Στόχ και τον απέβαλαν. Όμως έκλεισαν τα μάτια στην παράβαση καρμπών του Φουστέρ στην ίδια φάση. Παρακάτω φούντωσε η φλόγα του ΠΑΟΚ και της Τούμπας για πρόκριση Έλεο Καρογελόπουλου και Ολυμπιακού που ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά απέτυχε να εκμεταλλευτεί το άδικο αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε από το 32ο λεπτό και άφησε τα πάντα ανοιχτά. Θα κλείσουμε και την αθλητική μας ενημέρωση με τη Γάτα, όπου βλέπουμε με 9 παιχνίδια και 4 μονά αποδεκτά το κουπόνι. Βροχή από 4 γκολ στο Europa. Δύο μάτς στα οποία είναι πιθανό να σκοράρουν και οι δύο αντίπαλοι. Ένα δυνατό διπλό συμπληρώνει την τριάδα της βασικής πρότασης. Δύο άσοι, δύο ισοπαλίες και δύο διπλά στο σύστημα. Δύο επιλογές από το Europa League και 4 από την Conference, την Αργεντινή και το Copa Libertadores. Αυτά ήταν τα νέα από τον έντυπο τύπο. Να περάσουμε όμως να δούμε τι γίνεται και στον ηλεκτρονικό τύπο και θα δούμε τα πρωτοσέλιδα έως τώρα της εφημερίδας ζούγκλα.gr. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο πρωτοσέλιδο, όπου έχουμε μείζον θέμα «Συνταγματική εκτροπή εάν δεν πρόκειται για υπερβολές του Μπαλτάκου». Ηχογραφημένες συνομιλίες ντοκουμέντο, βίντεο με τη δράση του γιου του Μπαλτάκου. Επόμενο πρωτοσέλιδο τώρα. Βλέπουμε «Έκθετη η κυβέρνηση, ο Μπαλτάκος αδειάζει τον Σαμαρά με κατηδίαν συνομιλία με Κασιδιάρη». Βίντεο από την κρυφή κάμερα του Κασιδιάρη, απεπέμφθη παρετούμενος ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, τα έσπασε στη Βουλή ο γιος του Παναγιώτη Μπαλτάκου, πολιτικός άλλος για τις ηχογραφημένες συνομιλίες. Στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε «Τα έσπασε στη Βουλή», άγριο επεισόδιο με πρωταγωνιστή το γιο του Μπαλτάκου και μέλη της Χρυσής Αυγής. Βίντεο και φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο ζούγκλα.gr.
Να περάσουμε όμως τώρα στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε μια αποκαλυπτική συνομιλία μεταξύ του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκου. Ο Ηλίας Κασιδιάρης παρουσίασε στο Κοινοβούλιο το ηχογραφημένο οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο παρουσιάζεται να συνομιλεί με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για την πορεία των ερευνών και τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο όσον αφορά τις διώξεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στο Κοινοβούλιο και έντενες αντιδράσεις των κομμάτων τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Ωστόσο, άγριο επεισόδιο με χειροδικίες και ύβρις διαδραματίστηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στον πρώτο όροφο της Βουλής, έξω από το γραφείο του κ. Μπαλτάκου, μεταξύ του ιού του και πρότινος Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, ο οποίος υπηρετεί στα ΟΗΚ με βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Το περιστατικό της έντασης έληξε μετά από ψύχραιμη παρέμβαση της ασφάλειας της Βουλής, αλλά και του ίδιου του Παναγιώτου Μπαλτάκου. Να περάσουμε να δούμε τα σχετικά βίντεο. Τι, όταν καταρχήν βγήκα εγώ, τι έπαθα σαν μάθος, μπορείς να μου πεις? Ήταν στην Αμερική. Ναι, ήταν στην Αμερική, αλλά εγώ έχω μάθει ότι έπαθα εγκεφαλικά. Σοκ και χαμός έχει σκοτάνει. Είναι επιλεγμένα. Ναι. Ναι, ναι. Τα ήδη πει. Ναι. Δεν είναι επιλεγμένα. Πράγμα. Και δύο, τον Ανασίκο, τον Ιωάννη, δεν ξέρω να αλλάξει αυτή τη δικά. Γιατί είχε κάνει το λόγο με ένα δίκαιο στο μηχανικό συνειδητικό συνέδριο ότι τελείωσε το λόγο του Σέντρα. Γεια σα, τι έγινε, και με του ανακριτέ που μα αφήσανε, εκεί στο Μαχουσάνι, τι έγινε.
Γιατί αυτό το γυρίσανε κολοτούμπα μετά. Αφού το αφήσανε εμάς, μετά που πήραν τους άλλους το γυρίσανε κολοτούμπα. Ναι, ωραία. Δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε για τους άλλους είχε όμως. Για τους άλλους ήταν... Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί? Δεν έλεγες Αθανασίου? Και τι λέει ο Σαμαρά για αυτά, τι λέει? Έχεις συνέσει το τι γίνεται? Όχι, στην αρχή δεν είχε. Τώρα όμως που είδε καλά, αυτός νόμιζε σαν μεγάλο αστός που είναι, ότι όλα αυτά από το παιδά, 2% είναι παιδά. Που λέει όμως λέω 20% θα πάει. Λέει Σαμαράκας. Ποιος του πει να τα κάνει αυτά? Πρώτα απ' όλα φοβάται τον εαυτό του. Επειδή εσείς τον κόβετε από το να έχει προβάσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Κόβει ψήφους, εντάξει. Είναι λογικό. Και επειδή του κόβουμε ψήφους, δηλαδή είναι μεγάλη φυλακή. Απίστευτο πράγμα. Αυτά που μπορούν πακιώτες. Αυτό είναι σίγουρο. Αφού το έκανε την εβδομάδα θα πήγε εκεί. Η Κουτζαμάνη, αυτά τα πράγματα που έκανε. Που εγώ πράγματι είχα τις πληροφορίες ότι ήταν η δεξιά και με το γράμμα του νόμου. Θεούσα. Πώς τα έκανε αυτά τα έσχη. Με τον Μπουρλιώτη και με το στήσιμο αυτό του πολίτη. Δεν πείσανε ότι είναι παγανιστές, ιδωρολάτρες, ναζί και ότι είναι αντίθετο το σύνσμα. Ποιος την έψηγε αυτά τα πράγματα? Να πας στον εισαγγελέα και να πεις ποιες ήταν όλη αυτή τη σκευωρία. Ότι ο Αθανασίου έδωσε εντολές στον Κουτζαμάνη, ότι ο Σαμαράς είχε δώσει εντολές στον Αθανασίου και όλοι αυτοί να πάνε να δικαστούν. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος, αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν είναι ωραία αυτό. Αν το κάνει και τώρα, θα κάνει προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Μισή ώρα θα την πω στο αρχείο. Βλέσαι. Ε, βέβαια. Με κυβέρνηση σε αυτό κάνεις αυτό το εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είναι ήδη. Αν καταγγείλεις που δεν κάνει τον εαυτό της. Πώς μπήκε η Κουτζαμάνη? Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άρα τώρα ξεπληρώνουμε το όραμά του. Είναι το λιοκοπιό. Η Ιταλία δεν είναι το λιοκοπιό. Είναι ένας τόπος εκεί και να τα παίρνει τα χωριά έτσι. Αλλά δεν έχουν μπει στον διαγωνισμό. Είναι η ίδια συνομιλία. Αυτές είναι πολιτικές. Είναι σκεπίτες που δεν χαλέψαν.
Κύριε Ματθιόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στη διάθεσή σας. Σας άκουσα πριν από λίγο στο Βήμα της Ολομέλειας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί και κάποια άλλα περιστατικά που συνέβησαν αργότερα. Ναι, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο γιος του Τάκη Μπαλτάκου ήρθε πάνω στα γραφεία και στα γραφεία τα δικά σας. Λοιπόν, συγκεκριμένα βιοπράγησε εναντίον του βουλευτή Αχαΐας του κυρίου Αρβανίτη, του νομικού συμβούλου του κυρίου Κασιδιάρη, του συναγωνιστή Τσάκα και μου του ιδίου. Τι έγινε ακριβώς, μπορεί να μας περιγράψει, κύριε Ματθιόπουλε? Δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε πριν, γιατί βγήκα ακούγοντας φωνές στο διάδρομο, προσπάθησα να ηρεμήσω τα πράγματα και για κάποια διευκρίνηση στο λόγο, ο γιος του κυρίου Μπαλτάκου μου επιτέθηκε χωρίς να υπάρχει, επαναλαμβάνω, κανένας απολύτως λόγος. Αυτό που διάβασα και μου μεταφέρθηκε αργότερα και από τους ανθρώπους που δουλεύουν στην ασφάλεια της Βουλής είναι ότι ο συγκεκριμένος ήρθε σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να βρίζει δεξιά και αριστερά όποιον έβρισκε μπροστά του, χρησιμοποίησε φράσεις οι οποίες δεν είναι, πιστεύω, πρέπει να τις επαναλάβω στον αέρα. Από εκεί και πέρα το πιο θλιβερό είναι το γεγονός ότι μετά τις αποκαλύψεις που η Χρυσή Αυγή έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, αποκαλύψεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι διώξεις εις βάρος μας είναι ξεκάθαρα πολιτικές και έγιναν κατά παραγγελία, όπως το ακούτε, από τον Σαμαρά, Δέδια και Αθανασίου, έχουν προκαλέσει σύγχυση και πανικό στη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι χτυπάνε βουλευτές μέσα στην Ελληνική Βουλή, έξω από τα γραφεία τους, άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν να χάσουν πολλά, επειδή παίξαν ένα πρόβλημα παιχνίδι, είναι κάτι που δεν αφορά τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν έχει κανένα το δικαίωμα από εδώ και πέρα να μας μιλάει για κοινοβουλευτικά ήθη, για σεβασμό στο κοινοβούλιο και διάφορα άλλα συναφή που ακούμε κατά καιρούς. Αυτό το βίντεο που δείχνει τον Γενικό Γραμματέα. Αυτό το βίντεο που δείχνει τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον κύριο Μπαλτάκο, ναι, είναι μια συνομιλία με τον κύριο Κασιδιάρη στο γραφείο του Γενικού. Δεν ξέρω, εγώ το βίντεο το είδα από το διαδίκτυο. Σήμερα μόλις ανέβηκα από την Βουλή μετά την τοποθέτηση του κυρίου Κασιδιάρη. Δεν ξέρω που έχει λάβει μέρος, δεν με ενδιαφέρει το που έχει γίνει η συζήτηση, με ενδιαφέρει το περιεχόμενο της συζήτησης, το οποίο είναι αποκαλυπτικό και ανατριχιαστικό. Έχουμε μια ομή και ξεκάθαρη ομολογία περί κατάρριξης διάκρισης των εξουσιών, το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης πίεζε τις ανακρίτες και τις αγγελικές αρχές ώστε να προφυλακίσουν βουλευτές του κόμματος. Το διέψευσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μα τι θα έκανε. Τι θα έκανε. Ο ίδιος, όμως θα επαναλάβω, κάτι το οποίο έχει πει από βήματος Βουλής κατόπιν ερώτηση του Κασιδιάρη. Ότι πράγματι, κατά την ημέρα προανάκρισης του αρχηγού της Χρύσης Αυγής, την πρώτη μέρα δηλαδή που ξεκίνησε όλη η διαδικασία, πράγματι πήρε ο ίδιος τηλέφωνο στην προϊσταμένη προανακρίτρια, την κυρία Τσάμι, για να εντός εισαγωγικών ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατούσε. Όποιος γνωρίζει στοιχειώδη νομικά, ξέρει ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν είναι οι εισαγγελικές αρχές γραφείου τύπου ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανενός. Η δικαιοσύνη είτε είναι ανεξάρτητη, είτε είναι κομματικά ελεγχόμενη. Στη δική μας περίπτωση αποδείχθηκε λοιπόν ότι είναι απολύτως ελεγχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Ματθιόπουλε, από το απομαγνητοφωνημένο κείμενο και από το βίντεο βλέπουμε ότι υπάρχει και μια οικειότητα ανάμεσα στον κύριο Κασιδιάρη και στον Τάκη Μπαλτάκο. Κοίταξε, και εγώ πολλές φορές έχω συναντήσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον διάδρομο και ανταλλάσσουμε κουβέντες σε πολύ φιλικό ύφος. Τι σημαίνει ότι έχουμε κάποια σχέση πέρα ή έξω από αυτή την καθημερινότητα? Ναι. Αυτό κοιτάξτε, λέγεται σκόπιμα από κάποιους οι οποίοι αποφεύγουν να σχολιάσουν την ουσία του πράγματος. Λένε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο με την νεοναζιστική οργάνωση της Χρύσης Αυγής και ότι είμαστε στην ουσία ένα αποπέντη της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο για δικούς λόγους παραστράτησε. Και επειδή δεν τα βρήκαμε στην πορεία των πραγμάτων, βγάλαμε ένα βίντεο για να τους εκθέσουμε. Ασφαλώς και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η μοναδική αλήθεια είναι ότι στο βίντεο αυτό έχουμε μια ξεκάθαρη ομολογία ότι ο Σαμαράς, βλέποντας ότι δεν επιβιώνει εκλογικά, κλείνει στη φυλακή τη δική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Πιστεύετε? Ύφος μιλάει ο καθένας, εμένα πραγματικά σας το λέω, μου είναι παντελώς μα παντελώς αδιάφορο. Δεν διαφωνώ, αλλά πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη θα εκινήτω ή θα ξεκινούσε κάτι μόνο και μόνο επειδή ένας υπουργός την πήρε τηλέφωνο? Τη δικαιοσύνη εννοώ, καταλαβαίνετε, εννοώ τις ευαίσθητες ανακρίτριες. Μίλησα προηγουμένως ξεκάθαρα και σας παραπέμπω στο οπτικοακουστικό υλικό που αποδεικνύει. Έχω και το απομονωτοφαινόμενο κείμενο μπροστά μου, άκουσα και τον Ηλία Κασιδιάρη. Άκουσα και εσάς που είπατε ότι σε λίγο το βίντεο θα είναι στο διαδίκτυο ανεβασμένο. Ναι. Ακούστε, είναι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος εμπλέκεται, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και ο Πρωθυπουργός, αλλά να μην ξεχνάμε και τη δήλωση που είχε κάνει ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Ρουπατιώτης, ο οποίος είχε πει ότι κατόπιν πιέσεων από ξένα κέντρα εξουσίας έχουν γίνει παραγγελίες για διώξεις ποινικές εναντίον της Χρύσης Αυγής. Ναι. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνεται και στο βίντεο, άμα δείτε το απόσπασμα. Ο Πρωθυπουργός πού εμπλέκεται εδώ, κύριε Ματθιόπουλε? Ο Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, άμα έχετε δει όλο το βίντεο. Σας είπα ναι.
Και έχω και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο μπροστά μου. Μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά που λέει μας ξεφτυλίσατε, μας κάνατε, μας ράνατε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε την προφυλάξη των τριών βουλευτών σας στην αρχή. Σωστά. Εμπλέκεται λοιπόν στο γεγονός, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, ναι. Στο γεγονός ότι έχει καταλάβει ότι η Χρυσή Αυγή είναι η μοναδική γνήσια αντιμνημονιακή αντιπολιτευτική δύναμη και για το λόγο του ότι κλέβουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να μας κλείσει στη φυλακή. Είναι αδιανόητο να κάνει κάτι τέτοιο ένας υπουργός δικαιοσύνης. Ένα λεπτό, κύριε Ματσέδοπουλε, συγγνώμη, να ακούσουμε λίγο. Ένα λεπτό, γιατί μου φαίνεται πως έχουμε την παρέτηση του κυρίου Μπαλτάκου. Μαριάννα, ένα λεπτό, κύριε Ματσέδοπουλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη διακοπή. Ναι, ναι, Λαύρο Παναγιώτου, λοιπόν, υπέβαλε την παρέτηση του ο Παναγιώτης Μπαλτάκος. Αναφέρει στο η δήλωση παρέτησης, μεταξύ άλλων, λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε και για λόγους προσωπικής ευτυχίας υπέβαλα την παρέτησή μου λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε. Σε λίγο θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ και αναλυτικά. Ναι. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα και από το δελτίο ειδήσεων της Ζούγκλας. Να πάμε όμως τώρα να δούμε τι έγινε στην Πάτρα, όπου εκεί ένας νεαρός ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, λοιπόν, ένας νεαρός άνδρας συνελήφθη ανέτεια και ξυλοκοπήθηκε άγρια, με συνέπεια τον τραυματισμό του και την νοσηλεία του στα νοσοκομεία Άγιος Ανδρέας και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και της άμεσης δράσης. Όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό, ο νεαρός που διαμαρτυρήθηκε για την επιχειρούμενη σύλληψη του αρρώστου καρδιοπαθή θείου του ως υπαίτιου, προηγηθέντος καυγά κατά τη διάρκεια γλυντιού, έχει χτυπηθεί με γκλόπς στην πλάτη, ενώ φέρει εκδορές και μελανιές στο πρόσωπο και τα χέρια του. Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες των οικείων του νεαρού άντρα, αυτός ξυλοκοπήθηκε τόσο κατά τη σύλληψή του, όσο και στο υπόγειο του αστυνομικού τμήματος, όπου μεταφέρθηκε από τους άνδρες της ομάδας Δίας. Να δούμε τις δηλώσεις του. Πέσε μας τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο. Στις 22 Μάρτη, μόλις κόλλησα τη δουλειά μου, 5:30-6 παρά, πήγαινα σπίτι μου. Εκεί όπου έστριβα ήταν αστυνομικοί και πλήθος από κόσμο. Με σταματάνε αστυνομικοί, μου ζητήγανε στοιχεία για το αυτοκίνητο. Είχε γίνει πριν ένα διαπλησμό, είχαν τσεκωθεί κάποια άτομα. Και ξαφνικά οι αστυνομικοί πήγαν να βαρύσουν το θείο μου. Ξαφνικά δεν ξέρω ποιο λόγο πήγαν να βαρύσουν το θείο μου. Του ζητάω εγώ και του λέω του αστυνομικού, μην τον άνθρωπο έχει κάνει χειρουργείο καρδιά, έχει βάλει μπαταρία πριν ένα μήνα. Αφήνουν το θείο μου. Και ο ένας αστυνομικός με πήγαινε εμένα από εδώ πέρα, έφυγε και με τα ράδια και μου λέει έλα εσύ μέσα. Λέω για ποιο λόγο να έρθω μέσα. Πετάγεται ένας αστυνομικός και μου έδωσε μια μπουνιά. Εκεί την ώρα εγώ έφυγα και το φωνάζω. Γιατί μου έδωσε μπουνιά. Αρχινήσανε μετά οι αστυνομικοί, με δέσανε πίσω τα χέρια μου, μου βάλανε χειροπέδες, με πήγαν στο τέταρτο τμήμα παραλίας κάτω και τρεις αστυνομικοί αρχίναν και με βαράγανε με τον γκλοπ, με μπουνιές και κλωτσές. Επί 3-5 λεπτά αρχίναν και βαράγανε, δεν σταματάγανε οι αστυνομικοί. Πήραν εσένα και κάποιο άλλο παλικάρι. Και ένα άλλο παλικάρι. Και το παλικάρι πάλι δεν φταίει σε εκείνη τη φασαρία, το παλικάρι. Το παλικάρι έβρισε τη θεία του, από ότι ήμασταν μπροστά και άλλα άτομα, έβρισε τη θεία του και οι αστυνομικοί και πήραν και αυτόν μέσα, βαρέσανε και αυτόν. Αυτό το βαρέσανε επάνω στο τμήμα, το βαρέσανε και πετάει και τα αξιωματικός υπηρεσίας και τους φώνασε στους αστυνομικούς να σταματήσουν να βαράνε το παλικάρι, τον άλλον. Εσένα πώς σε αποκαλούσαν οι αστυνομικοί? Με αποκαλούσαν κότα εμένα οι αστυνομικοί. Ενώ ήμουν δεμένος στα χέρια πίσω και μου έρχονταν ένας αστυνομικός από την άμεση δράση και μου αποκαλούσε κότα, ενώ ήμουν δεμένος σε κέτα, τα χέρια μου ήταν δεμένα. Και μου λέει την ώρα κότα, μου έρχονταν στα μόρια και μου κάνανε, και μου έκανε κοκ. Ο ένας αστυνομικός, με το μουστάκι. Στο νοσοκομείο σε πήγαν? Στο νοσοκομείο με το ζόρι με τον πήγαν οι αστυνομικοί, είχα χάσει τις αισθήσεις μου και με το ζόρι με λίγα λόγια με πήγανε. Τον αγιατρέα ήθελαν να με κρατήσουν στο νοσοκομείο, πέσανε κάτι τηλεφωνήματα εκεί πέρα, με πήραν πάλι πίσω στο τμήμα. Μετά δεν αισθανόμουν καλά, έκανα με τους, δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, καλέσα ένα ασθενοφόρο και με πήγαν στο νοσοκομείο στο Ρίο. Και στο Ρίο
με κρατήσαν στο νοσοκομείο. Ήμουνα σχεδόν σκάρτου από την Κυριακή ήμουνα μέσα. Πόσες μέρες έκατσε στο νοσοκομείο στο Ρίο? Από την Κυριακή και βγήκα Παρασκευή. Πέντε μέρες. Πέντε μέρες. Εσύ λοιπόν καταγγέλεις τους αστυνομικούς ότι σε ξυλοκόπησαν άνευ λόγου, θα προβεί σε μηνύσεις των αστυνομικών. Ναι, ναι, θα προβεί σε μηνύσεις των αστυνομικών. Πόσοι ήσανται οι αστυνομικοί? Τρεις ήτανε. Ήταν τέσσερις, οι τρεις με βαράγανε. Ο τέταρτος δεν πήγε καθόλου. Ο τρίτος. Ο τέταρτος. Μάλιστα. Το αυτοκίνητο για τον έλεγχο που σε σταμάτησαν ήταν καθόλου ανώμημο? Νόμιμο το αυτοκίνητό μου, νόμιμο ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα καταγγέλεις την αστυνομία και θα προβείς, όπως είπες, σε μηνύσεις κατά της αστυνομίας. Κατά της αστυνομίας. Να πάμε τώρα και να δούμε και για τον τουρισμό στην Ελλάδα, όπου ενισχυμένη κατά 30% εμφανίζεται η τουριστική κίνηση το πρώτο δίμηνο του χρόνου, διαμορφώνοντας ιδιαίτερα ενθαρρυντικές συνθήκες για την αεροπορική εταιρεία. Έκρηξη τουριστικών αφίξεων, όπου αναμένεται το φετινό καλοκαίρι, πορεία η οποία πρόκειται να συνεχιστεί, και στην αύξηση της κίνησης που στην περίπτωση της Ρόδου, για παράδειγμα, άγγιξε το 230%. Στο μεταξύ, στην εκπομπή του ενός τοπικού καναλιού, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων της περιοχής μας, Γιώργος Ματσίγκος, μίλησε για τα στοιχεία του τουρισμού από την Ρωσία. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις του. Ήμουνα 2 εβδομάδες στην Μόσχα, οπότε έζησα από κοντά όχι μόνο τα τουριστικά δρόμενα στην Μόσχα, αλλά γενικά συζητώντας και με απλούς πολίτες, με επιχειρηματίες, την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Τα μηνύματα και τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν είναι ότι η προβλεπόμενη ή αναμενόμενη σημαντική αύξηση και πάλι για την Ελλάδα και για τη Ρόδο από την Ρωσία δεν θα την έχουμε. Είναι δεδομένο 100% αυτό, και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι οι οποίοι συντείνουν στο να μην έχουμε συνεχή αύξηση αφίξεων από τη Ρωσία. Πρώτον, επικρατεί αβεβαιότητα το τι εξέλιξη θα έχουμε με την Κρυμαία, η οποία οριστικά, η Κρυμαία ανήκει στην Ρωσία, είναι δεδομένο, και μάλιστα έχουν ενημερωθεί οι πολίτες να αλλάξουν και τα διαβατήρια και κινούνται ήδη οι διαδικασίες αλλαγής των διαβατηρίων. Μάλιστα. Επομένως, αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει στην Ρωσία και στην Ουκρανία, μήπως υπάρχουν επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αμερική, οικονομικές επιπτώσεις ή κάποιο άλλου είδους κυρώσεις, συντείνουν στο κλίμα να μην είναι και τόσο θετικό, ώστε να κλείνουν ευχάριστα οι Ρώσοι τις διακοπές τους. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία βεβαιότητα ως προς το μέλλον πάλι της Ρωσίας και των εξελίξεων, διότι, όπως είπατε και εσείς, η πρώην Σοβιετική Ένωση, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη τα οποία τώρα είναι ανεξάρτητα κράτη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι οι οποίοι ζουν σε αυτά τα κράτη, οπότε υπάρχει ένας αναβρασμός και κάποια ανησυχία μήπως έχουμε κάποιες εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο από όλα που επηρέασε τον τουρισμό είναι ότι λόγω αυτής της αβεβαιότητας και λόγω του ότι υπήρχαν αυτές οι διαδικασίες και το εχθρικό πολεμικό κλίμα που υπήρξε η διολίσθηση του νομίσματος της Ρωσίας, το οποίο είναι περίπου 23-25% από τον περσινό Μάρτη, που σημαίνει έχει κάνει τις διακοπές των Ρώσων προς την Ευρώπη πολύ πιο ακριβότερες. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η έντονη επιθυμία να κλείνουν τον προορισμό Ελλάδα και Ρόδο, αφού είμαστε πιο ακριβά κατά 200-300 ευρώ τα πακέτα. Επίσης, το άλλο το οποίο επικρατεί εκεί είναι το ότι, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν που πάντα είχαμε μια δυναμική έναρξη, φέτος οι διακοπές είναι πολύ λιγότερες κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολλές αφίξεις κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, που έκανε και μια μικρή διαφορά για τους επόμενους μήνες, εφόσον ξεκινούσαν πολύ δυναμικά το Μάιο. Γενικά υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, η διολίσθηση, σύν το ότι αρχίζει να εμφανίζεται και κάποια οικονομική κρίση. Τα τελευταία νέα είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης από 2,4 που προβλεπότανε μάλλον έχει αλλάξει από τον Ιανουάριο μέχρι και προχτές τα οικονομικά αποτελέσματα, ότι θα είναι ένα και κάτι η ανάπτυξη, επομένως αρχίζει και εκεί η οικονομία να ταλαντεύεται. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι το ότι έχουν κλείσει ήδη 50 μικρές τράπεζες, οι οποίες 50 μικρές τράπεζες τροφοδοτούσαν, χρηματοδοτούσαν
χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις. Αυτές οι μικροεπιχειρήσεις λογικά αναμενόμενο θα κλείσουν. Επομένως μπαίνει, δεν θα λέγαμε σε μια οικονομική ύφεση, αλλά όχι σε μια έντονο ρυθμό ανάπτυξη, που πάντα από μια οικονομική ανάπτυξη ο πρώτος τομέας που υποφελείται είναι ο τουρισμός. Ναι. Διότι το χρήμα που περισσεύει είναι αυτό το οποίο ξοδεύουμε στις διακοπές. Επομένως προβλέπω ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή ο ρυθμός κρατήσεων είναι πολύ κάτω, περίπου υπολογίζουμε στο 20% συγκριτικά με πέρυσι, πιστεύω όμως ότι οι τελικές απώλειες θα είναι περίπου της τάξης του 10 έως 15%. Διχασμένοι εμφανίζονται τώρα οι πολίτες όταν ερωτούνται αν πρέπει να ακολουθήσουν τις ευρωεκλογές και εθνικές. Αισιόδοξοι είναι οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης και μπορούν να καταλήξουν σε θετική απόφαση για τις επόμενες δόσεις προς την Ελλάδα στη συνάντησή τους στην Αθήνα, δηλώνει ο πρόεδρος του Eurogroup, Dijsselbloem. Για τις εσωκομματικές και ενδοκυβερνητικές κόντρες του ΠΑΣΟΚ μιλάνε στην κάμερα του TV Cosmos οι πολίτες της Ρόδου. Να δούμε τι είπαν. Λέτε μετά τις ευρωεκλογές να έχουμε και εθνικές εκλογές. Κανονικά έπρεπε, γιατί χρειαζόταν. Γιατί από ό,τι βλέπουμε και με τις δημοτικές πάλι τίποτα θα γίνει. Ελπίζω όχι σύντομα. Ελπίζω όχι σύντομα. Να τελειώσει πρώτα. Έχουμε και άλλα έξοδα. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, λέτε να προκύψουν και εθνικές εκλογές? Όχι, γιατί κανένας βουλευτής από όλους αυτούς δεν είναι σίγουρος για επανεκλογή, οπότε γιατί να χάσουν το μισθό? Και θα πάνε στο 16 όλοι. Λέτε να προκύψουν και εθνικές εκλογές? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να... Πώς βλέπετε το σκηνικό, το πολιτικό? Ναι, είναι ρευστό. Είναι ρευστό. Λέτε να μας προκύψουν και εθνικές? Όχι, δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε στο 16 εκλογές εθνικές. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Εντάξει, μπορεί και να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα αυτό, τι θα ρίξει ο κόσμος στην κάλπη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το να γίνουν εκλογές είναι πολύ πιθανό. Αλλά το θέμα είναι τι θα αλλάξει αυτό, τι θα μπορέσει να αλλάξει. Θα δούμε κάτι διαφορετικό αυτό. Το να γίνουν, εντάξει, θα γίνουν. Αν δεν γίνουν το 16, θα γίνουν και μπορεί και πιο πριν. Αλλά το θέμα είναι τι θα μας προκύψει. Ακριβώς. Όχι αυτό που μας προκύψει 40 χρόνια τώρα, αυτό, τι άλλο. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής που να θέλει εκλογές τώρα. Ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα ο ΣΥΡΙΖΑ εάν ήθελε εκλογές δεν θα κάνει αυτή τη βλακία που έκανε με το ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί δεν νομίζω ότι ολόκληρο κόμμα δεν ήξερε ότι δεν δικαιούται ψήφο εμπιστοσύνης αφού δεν έχει παρέλθει το εξάμηνο. Δεν νομίζω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι τόσο ηλίθιοι μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η ευρωπαϊκή οικονομική ελίτ βρίσκεται στην Αθήνα. Ναι. Εσείς αναμένετε τίποτα από αυτό το Eurogroup? Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Φως στο τούνελ. Ελπίδα. Δόσεις. Να αντέχουμε. Δόσεις. Ελπίδα. Να αντέξουμε και να παλεύουμε αυτό. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Να βγει κάτι δηλαδή από αυτό. Δεν το νομίζω αυτό να βγει κάτι. Το θέμα είναι με την ελιά δηλαδή. Αν τους πιάσει ένα προς ένα, ναι, αυτούς που κάθονται στις πρώτες καρέκλες είναι άνθρωποι που μας έχουν καταστρέψει. Και εκεί επιμένουν, ας πούμε, επιμένουν. Ο κόσμος δηλαδή, το θέμα είναι ο κόσμος. Εντάξει, το βασικότερο είναι αυτό, ο κόσμος. Που τους ψηφίζει, συνεχίζει και τους ψηφίζει ακόμα αυτό. Η ευρωπαϊκή ελίτ της οικονομίας είναι στην Αθήνα. Αναμένουμε κάτι καλό από αυτούς? Δεν νομίζω. Αφού και οι ερωτήτες αποδόθησαν τα λεφτά πάνω. Δυστυχώς. Αν πάρουμε τη δόση που λένε, ή αν δεν την πάρουμε εσάς... Τι μας κάνω, πήρα τόσες δόσεις. Και δεν κάναν τίποτα. Ειδικά στη Ρόδο δεν κάναν τίποτα. Αυτοί βυζάνε τη Ρόδο. Αντί να την αξιοποιούν. Κοίταξε να δεις κάτι, αυτοί ήρθαν να φάνε, να πιούν και να πάνε στα σπίτια τους. Περισσότερα πράγματα μην περιμένεις. Αυτά είναι για το Θεαθήνε. Είναι κάτι που πρέπει να... Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται ίσως σκληρά, ίσως από εδώ, κάνουν και ένα τουρισμό, ελίτ τουρισμό, όπως το είπατε. Στην Αθήνα, ναι, ναι, είναι όλη η ευρωπαϊκή οικονομική, ναι, ελίτ, ναι, 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 το Europe. Ναι, ναι. Αναμένετε κάτι? Όχι. Τίποτα. Τίποτα. Σε αυτή τη φάση, εάν μιλάμε σε σχέση με τις εκλογές, όχι. Με τις δημοτικές ή περιφερειακές.
σαν, σαν, Ευρώπη. Ναι, σαν Ευρώπη σίγουρα περιμένουμε. Σίγουρα περιμένουμε. Έχουμε τόσο πολλά θέματα και τη μείωση του χρέους και του ρέματα εν γέννη. Από το Eurogroup περιμένουμε κάτι που γίνεται στην Αθήνα. Τίποτα. Δεν περιμένουμε. Το Eurogroup είναι στην Αθήνα. Αναμένετε κάτι? Τίποτα. Μηδενικά όλα για μένα. Δεν υπάρχει ούτε επένδυση ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα έτσι όπως τα έχουν κάνει. Πασόκ, Ελιά, όχι. Τσακωμή, όχι, τίποτα παιδιά από αυτό. Τέρμα το Πασόκ. Τι τέρμα? Για μας τέρμα. Για τους εργαζόμενους που είμαστε μεροκαματιάριδες δεν υπάρχει Πασόκ. Είναι αυτό που λέει, αυτό μας αξίζει, αυτό έχουμε. Άνθρωποι μέσα στα μνημόνια που μας βάλανε που και συνεχίζουν και εκεί. Αλλάζουν τα ονόματα στα κόμματα εκεί για να κάνουν. Κεντροαριστερή και 58 και 68 και 38. Άσε μην τώρα με το Πασόκ και τους άλλους τώρα. Στον κόσμο τους αυτοί. Τι μέλλον έχει το Πασόκ? Δεν ξέρω τι μέλλον έχει το Πασόκ και τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει πια από εδώ και μπρος. Προς τον παρόν ο ρόλος του είναι να στηρίζει την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ποιο το Πασόκ το μέλλον? Δεν έχει μέλλον το Πασόκ. Ναι. Μη με ρωτάτε γι' αυτά, δεν θέλω να ανακατεύουμε σε τέτοια πράγματα. Όπως όλα τα κόμματα έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Δεν αξίζει κανένας τους. Κανένας. Τίποτα, τίποτα. Εγώ θα ψηφίσω το Βενιζέλο, γιατί αν η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε αυτή την καλή θέση, το οφείλουμε στο Βενιζέλο. Μόνο στο, εάν ο Βενιζέλος έκανε αυτά που έκανε ο Σαμαράς σαν αντιπολίτευση, δεν θα είχαμε ούτε ασπιρίνη σήμερα. Αυτή τη θέση την δεν λέω ότι είναι η άριστη, η τέλεια, αλλά η καλή θέση την οφείλουμε στο Βενιζέλο. Ναι, αλλά το κόμμα συρρυκνώνεται. Δεν με ενδιαφέρει για το κόμμα τι κάνει, εγώ το άτομο. Γιατί το κόμμα συρρυκνώθηκε, γιατί έκανε ένα καλό, μια καλή κίνηση. Ο μόνος πολιτικός που έδειξε ότι τα είχε μες στο παντελόνι ήταν το Γιωργάκη. Έδιωξε τους κλέφτες, τους συνδικαλιστές από το Πασόκ, έχασε ο ίδιος και έχασε και το κόμμα. Αλλά χρειαζόταν πάντα ένας πολιτικός για να κάνει την αρχή. Και επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ο Γιώργος πέτυχε. Ελιά Πασόκ, το μέλλον του. Πεθαμένα. Ποιο μέλλον, Ελιά Πασόκ. Κορυδεύουμε τον κόσμο τώρα. Άστε. Ποιο Πασόκ, η Ελιά είναι τώρα, δεν υπάρχει Πασόκ. Το Πασόκ έγινε Ελιά. Α, γίνει Ελιά. Βέβαια. Ναι, κινδυνεύει και η Ελιά όμως να την φάει ο δάκος. Κινδυνεύει και η Ελιά να την φάει ο δάκος. Τα ίδια πρόσωπα. Τι να πω, πρόσωπα που μας έχουν καταστρέψει, διεκδικούν τι, αυτό είναι απίστευτο και δεν ξέρω τι από. Να δούμε όμως τώρα τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα πάμε στη Χιλή, όπου ισχυρότατη σεισμική δόνηση 8,2 ρίχτερ βαθμών έπληξε χθες στις ακτές της Χιλής. Άμεσα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για όλη την Λατινοαμερική ακτή του Ειρηνικού και οι αρχές διέταξαν την εκένωση των παραθαλάσσιων περιοχών. Ο εγκέλαδος χτύπησε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Να δούμε μερικά αποσπάσματα. Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις ακτές της Χιλής. Αμέσως εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για όλη τη λατινοαμερικανική ακτή του Ειρηνικού και οι αρχές διέταξαν την εκένωση παραλιακών πόλεων. Ο εγκέλαδος χτύπησε στις 2:46 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 8:46 το βράδυ τοπική. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Ικίκε στη Βόρεια Χιλή και έγινε αισθητό σε Περού και Βολιβία. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 20 μόλις χιλιόμετρων. Την κύρια δόνηση ακολούθησε σειρά τουλάχιστον 8 μετασεισμών μεγέθους ως και 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές υλικές ζημιές σε υποδομές και κτίρια. 45 λεπτά μετά την εκδήλωση του κύριου σεισμού, ασθενές τσουνάμι, το ύψος του οποίου δεν ξεπέρασε τα 2 μέτρα, έπληξε τις βόρειες ακτές της Χιλής. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόληψης Τσουνάμι του Ειρηνικού, σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν οι ακτές της Χιλής, του Περού, της Χαβάης και της Ονδούρας. Την επιχείρηση εκένωσης των παραλιακών πόλεων δυσκόλευσαν κατολισθήσεις που προκάλεσαν αποκλεισμό δρόμων.
Θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Σκοπός της ημέρας αυτή είναι η ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Η ενημέρωση έχει διτό στόχο τον σεβασμό της προσωπικότητας και της μοναδικότητας του αυτιστικού παιδιού και τη δημιουργία δομών για την πρώιμη διάγνωση και φροντίδα των παιδιών αυτών καθώς και των οικογενειών τους. Να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Petit frère, dans la lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup. Il pleurait aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre. Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même, mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Mais ça le fait pas rire. Il fait comme s'il voyait pas, comme s'il m'entendait pas. Mon petit frère, il regarde toujours en l'air. Il est tranquille, sauf des fois, quand maman passe l'aspirateur, quand on met quelque chose à cuire. Quand on passe sous un tunnel, ou quand on chante joyeux anniversaire, quand on a des invités et qu'il n'a pas envie, quand on lui coupe les ongles, ou quand on applaudit, et quand on veut lui couper les jeux, alors là, il prend une grosse colère. Et c'est pas drôle, hein. Mon papa et ma maman, ils sont obligés de lui couper les cheveux quand il dort. Tout doucement. Mon petit frère, il va à la crèche. Mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air. Comme toujours. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat des bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Je lui offre des bijoux. Il aime ça les bijoux, lui, parce que ça brille. Mais il les touche pas. Ou un tout petit feu, hein, du bout du doigt. Il a déjà vu beaucoup de docteurs, des spécialistes. Beaucoup, beaucoup. Il en voit toujours. Mon papa et ma maman, ils disent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il est un peu bizarre. Mais alors, moi, je le regarde beaucoup, ce petit frère. Ce petit frère qui regarde toujours le ciel. Même quand on fait les courses, même en voiture, il aime regarder le ciel. Mon petit frère, il est né comme tout le monde. Mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune. Comme les bouches d'égout. Il s'arrête toujours devant une bouche d'égout. Et c'est vrai, hein. Et si on veut qu'il avance, il faut mettre le pied dessus. Il la voit plus et hop, il continue sa route. Aussi, il aime monter les escaliers. Mais pas descendre, hein. Il préfère monter. Mais il s'arrête pas, hein. Il monte, il monte. Mon petit frère, c'est un prince. Mais c'est un prince chef d'orchestre. Moi, j'aimerais être une fée.
Parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la Lune. Alors je donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. On joue au jeu du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il me court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien. Θα πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου ο Μανουέλ Βάλς έφτασε στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο μετά από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, αυτός και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί τον υποδέχτηκε ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Ζαν Μακερό. Σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα στηρίξει το μέτωπο της αριστεράς. Το 2012, μετά τις εθνικές εκλογές, το ίδιο κόμμα απήχε της ψηφοφορίας εμπιστοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel, je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite tout le succès. Et je souhaite bonne chance à la France. Et je vous commande donc, c'est en train de se passer, crépitement des caméras, des photographes, Manuel Valls qui était en train d'apparaître donc. Et vous le vivez ce moment, la poignée de main entre celui qui devient le nouveau Premier ministre de la France et Jean Macron. Se dit, Amélie. Voilà, les deux hommes donc qui posent pour les photographes et qui vont s'entretenir, Michael, pendant. Je dois vous dire à la fois mon émotion et ma fierté d'exercer ces fonctions au service des Françaises et des Français. Στην Αμερική τώρα, πάνω από 7 εκατομμύρια πολίτες έσπευσαν να εγγραφούν στο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης του Μπαράκ Ομπάμα, γνωστό και ως Obamacare. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αυξημένη συμμετοχή, που ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τον Λευκό Οίκο. Να περάσουμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Πάνω από 7 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες έσπευσαν να εγγραφούν στο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης του Μπαράκ Ομπάμα, γνωστό ως Obamacare. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αυξημένη συμμετοχή, που ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για το Λευκό Οίκο. Οι Ρεπουμπλικάνοι πολέμησαν σκληρά το Obamacare, θεωρώντας το χάσιμο χρόνου και χρημάτων. Θα συνεργάζομαι πάντα με όποιον είναι πρόθυμος να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του νόμου. Αλλά η συζήτηση για την απόσυρση του νόμου έχει τελειώσει. Η προσιτή περίθαλψη για όλους ήρθε για να μείνει. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι προσδοκούν πολιτικά ωφέλη από το Obamacare. Οι πρώτοι από τους πολίτες που αποκτούν για πρώτη φορά περίθαλψη και οι δεύτεροι από ψηφοφόρους που πλήττονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Το ΝΑΤΟ τώρα αναστέλει κάθε πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία. Παράλληλα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία εξετάζει μέτρα για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ανατολική Ευρώπη. Ενώ μαχητικά του ΝΑΤΟ πραγματοποιούσαν περιπολίες στον εναέριο χώρο της Βαλτικής. Η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας καταδίχασε σε υψηλούς τόνους την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ θα σταθεί στο πλευρό των εταίρων, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Στην πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία άναψε το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία εξετάζει μέτρα για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ανατολική Ευρώπη. Ενώ μαχητικά του ΝΑΤΟ πραγματοποιούσαν περιπολίες στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας καταδίκασε σε υψηλούς τόνους την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ θα σταθεί στο πλευρό των εταίρων, του υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Anders Fogh Rasmussen. Η επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια εδώ και μία γενιά. Θέτει σε κίνδυνο το όραμα για μία Ευρώπη ενωμένη, ελεύθερη και ειρηνική. Το ΝΑΤΟ δεν επιβεβαιώνει αναφορές για μερική απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά σύνορα. Ενωμένοι απορρίπτουμε την ιδέα ότι υπάρχει κάποιο ίχνος νομιμότητας στις ρωσικές προσπάθειες για την προσάρτηση της Κριμαίας. Αμφισβητούμε τις τακτικές του εκφοβισμού, ιδιαίτερα την ανάπτυξη πρωτοφανούς αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι. Η Συμμαχία αφήνει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διάβλους με τη Μόσχα μέσω της διατήρησης του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Παράλληλα, αποφασίστηκε η προώθηση της συνεργασίας με το Κίεβο για την ανασυγκρότηση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και η αποστολή στρατιωτών και εξοπλισμού στα εδάφη των μελών της Συμμαχίας στην Ανατολική Ευρώπη. Θα πάμε στην Τουρκία, όπου η αντιπολίτευση καταγγέλει για παρατυπίες στις αυτοδιοικητικές εκλογές την κυβέρνηση. Δύο ημέρες μετά τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία, οι ισχυρισμοί για νοθεία αναζωπυρώνουν την ένταση στη χώρα. Στην Άγκυρα, η αστυνομία έκανε ρήψεις νερού εναντίον υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου της χώρας. Ισχυρίζονται ότι ο νέος δήμαρχος, μέλος του κυβερνώντος κόμματος, κέρδισε μετά από νοθεία την κάλπη. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ημέρες μετά τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Τουρκία, οι ισχυρισμοί για νοθεία αναζωπυρώνουν την ένταση στη χώρα. Στην Άγκυρα, η αστυνομία έκανε ρήψεις νερού εναντίον υποστηρικτών της αντιπολίτευσης που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου. Ισχυρίζονται ότι ο νέος δήμαρχος, μέλος του κυβερνώντος κόμματος, κέρδισε μετά από νοθεία στην κάλπη. Η διαφορά από τον αντίπαλό του δεν ξεπέρασε το 1%. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα κατέθεσε προσφυγή επίσημα στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο για παρατυπίες στα αποτελέσματα της πρωτεύουσας. Η αντιπολίτευση ζητά άλλωστε επανακαταμέτρηση των ψήφων όχι μόνο στην Άγκυρα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Γιάλοβα ξεκίνησε ήδη επανακαταμέτρηση. Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο δήλωσε ότι δεν θα ανακοινωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα μέχρι να εξαλειφθούν όλες οι αμφιβολίες. Παρά το σκάνδαλο για διαφθορά και τις απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερντογάν βγήκε νικητής στις εκλογές, κερδίζοντας τη δημαρχία σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Σύννεφα, ωστόσο, υπάρχουν και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνοι θα επιδιώξουν την αναγνώριση και την ένταξή τους σε 15 υπηρεσίες και οργανισμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμπάς είχε δεσμευτεί να μην υποχωρήσει σε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ισραήλ, που διεξάγονται υπό την μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας υποσχέθηκαν 9 φορές ότι η τέταρτη ομάδα κρατουμένων θα απελευθερωνόταν, ήταν μερικές από τις δηλώσεις του. Να περάσουμε να τις δούμε. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνοι θα επιδιώξουν την αναγνώριση και την ένταξή τους σε 15 υπηρεσίες και οργανισμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμπάς είχε δεσμευτεί να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ισραήλ, που διεξάγονται με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας υποσχέθηκαν 9 φορές ότι η τέταρτη ομάδα κρατουμένων θα απελευθερωνόταν. Σήμερα το απόγευμα μας είχαν υποσχεθεί ότι η κυβέρνηση θα συνεδρίαζε για να δώσει έγκριση, αλλά αυτό δεν έγινε. Δήλωσε ο Αμπάς, ενώ είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα υιοθετήσει και την τέταρτη σύμβαση της Γενέβης σχετικά με την προστασία των αμάχων στις εμπόλεμες ζώνες.
Η απελευθέρωση των κρατουμένων προβλεπόταν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών που είναι προγραμματισμένο να συνεχίσουν μέχρι το τέλος Απριλίου. Το Ισραήλ είχε δεσμευτεί για την απελευθέρωση 100 κρατουμένων μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμπάς, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Τζον Κέρι δεν θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Ραμάλα. Πάντως, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο, η Παλαιστινιακή Αρχή δεν εγκαταλείπει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Τζον Κέρι σε δηλώσεις του. Θα πάμε στην Αλγερία τώρα, όπου εκεί οι αφήσεις του Προέδρου Μπουτελφίκα έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στους δρόμους της πρωτεύουσας πριν από τις εκλογές της 17η Απριλίου. Ο 77χρονος Μπουτελφίκα δεν ξεκίνησε την προεκλογική του καμπάνια με ανοιχτή συγκέντρωση, αλλά με μια επιστολή προς τους πολίτες, στην οποία αναφέρει ότι η εύθραστη κατάσταση της υγείας του δεν θα επηρεάσει την τέταρτη διεκδίκησή του για τον προεδρικό θόκο. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Οι αφήσεις του Προέδρου Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα στην Αλγερία έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στους δρόμους της πρωτεύουσας πριν από τις εκλογές της 17ης Απριλίου. Ο 77χρονος Μπουτεφλίκα δεν ξεκίνησε την προεκλογική του καμπάνια με ανοιχτή συγκέντρωση, αλλά με μια επιστολή προς τους πολίτες, στην οποία αναφέρει ότι η εύθρευστη κατάσταση της υγείας του δεν θα επηρεάσει την τέταρτη διεκδίκησή του για τον προεδρικό θόκο. Υποστηριζόμενος από το κυβερνόν μέτωπο εθνικής ελευθερίας που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας από το 1962, δηλαδή μετά την απελευθέρωση από τη Γαλλία, ο Μπουτεφλίκα είναι το φαβορί των εκλογών και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ανανεώσει πενταετή θητεία. Η μεταβατική πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Παν Ζα, πέρασε τις πύλες του Μεγάρου των Ηλυσίων. Η συνάντησή της με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ συνοδεύτηκε από την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα, η οποία βρίσκεται στην δίνη των θρησκευτικών συγκρούσεων. Να περάσουμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Η μεταβατική πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Κατρίν Σαμπά Παν Ζα, περνά τις πύλες του Μεγάρου των Ηλυσίων. Η συνάντησή της με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ συνοδεύτηκε από την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα, η οποία βρίσκεται στη δίνη των διαθρησκευτικών συγκρούσεων. Έχουμε ακούσει πολλές υποσχέσεις και πολλές ανακοινώσεις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εταίροι μας, αλλά υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Εμείς απλά ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη την εύθραυστη κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, να απλοποιήσει τις διαδικασίες, ώστε τα προβλήματά μας να μην αντιμετωπίζονται σε να αφορούν μια οποιαδήποτε χώρα, αλλά μια χώρα σε κρίση. Μετά από πολύμινες καθυστερήσεις, συγκροτήθηκε Ευρωπαϊκή Δύναμη χιλίων ανδρών που θα αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία εντός των επόμενων εβδομάδων. Μόνο τις τελευταίες ημέρες από την αναζωπήρωση των βίαιων επεισοδίων μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Στο Κάιρο τώρα σφοδρές ήταν οι συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και δυνάμεων καταστολής. Οι υποστηρικτές του απεμφθέντος Προέδρου προσπάθησαν να στήσουν οδοφράγματα και εκτόξευσαν πέτρες κατά των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να διασπάσουν το συγκεντρωμένο πλήθος με εκτεταμένη χρήση δακρογόνων. Επεισόδια σημειώθηκαν και στην Αλεξάνδρεια και σε άλλες πόλεις της χώρας με δεκάδες τραυματίες. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Σφοδρές οδομαχίες στο Κάιρο μεταξύ φοιτητών και δυνάμεων ασφαλείας. Οι υποστηρικτές του αποπευθέντος Προέδρου Μόρση επιχείρησαν να στήσουν οδοφράγματα και εκτόξευσαν πέτρες κατά των αστυνομικών. Οι δυνάμεις καταστολής προσπάθησαν να διασπάσουν το συγκεντρωμένο πλήθος με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Επεισόδια σημειώθηκαν στην Αλεξάνδρεια και σε άλλες πόλεις της χώρας με δεκάδες τραυματίες. Η καταδίκη εκατοντάδων μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε θάνατο και η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Αλ-Σίση για την Προεδρία της χώρας δυναμητίζουν το κλίμα στην Αίγυπτο. Την Κυριακή ένας φοιτητής σκοτώθηκε στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα. Ο έγκλειστος ηγέτης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας Μοχάμεντ Μπαντίε, που εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, ζήτησε από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να είναι αμερόληπτοι και να μην πολιτικοποιήσουν τη νομική διαδικασία. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται στη Συρία, όπου με αμήνωτη ένταση συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Αντάρτες βομβάδισαν περιοχές κοντά στην Λαγετία, γενέτειρα του Προέδρου της Συρίας, και σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Συρία από το 2011, όπου και τότε άρχισε ο εμφυλίος πόλεμος. Μέλη της αρμενικής κοινότητας που ζουν σε γειτονική πόλη την έχουν εγκαταλείψει, βρίσκοντας καταφύγιο σε εκκλησίες. Να δούμε το ακολουθό βίντεο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Συρία. Αντάρτες βομβάρδισαν περιοχές κοντά στη Λατάκια, γενέτειρα του Προέδρου της χώρας Μπασάρα Αλ-Άσαντ. Μέλη της αρμενικής κοινότητας που ζουν σε γειτονική πόλη την έχουν εγκαταλείψει βρίσκοντας καταφύγιο σε εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ξαφνικά χωρίς να πάρουν μαζί τους ούτε τα απαραίτητα. Δεν πήραμε τίποτα μαζί μας, ούτε χρήματα, ούτε ρούχα, τίποτα. Φύγαμε με ό,τι φορούσαμε εκείνη τη στιγμή. Έχουμε οργανώσει ομάδες αυτοάμυνας και υπερασπιζόμαστε την πόλη μας εδώ και ένα χρόνο. Κάναμε περιπολίες μέρα νύχτα. Εκείνη την ημέρα είχαμε πληροφορίες για εισβολή από την πλευρά της Τουρκίας. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Συρία από το 2011, οπότε και άρχισε ο εμφύλιος. Ένας πόλεμος που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Συρίας, προκαλώντας αστάθεια και στον εύθραυστο Λίβανο. Άρματα μάχης και στρατιώτες έχουν κατακλείσει τους δρόμους της Τρίπολης. Εκεί οι συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του καθεστώτος Άσαντ και οπαδών των ανταρτών είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα πάμε στη Ρωσία τώρα, όπου τα μέλη του ρώσικου πανκ συγκροτήματος Pussy Riot, που είχαν προκαλέσει τον πρόεδρο Πούτιν με το βίντεο κλιπ τους σε καθεδρικό ναό, πρόσφατα αποφυλακίστηκαν. Την Τρίτη, οι δύο κοπέλες του συγκροτήματος έφτασαν στο κοινοβούλιο για να μιλήσουν σε μια εκδήλωση για τη Ρωσία του Πούτιν. Είναι γεμάτη με κατάλοιπα μια τεράστια χώρα που επιτίθεται χωρίς σταματημό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να ξαναχτίσει το σιδηρούν παραπέτασμα. Αυτό θα του επιτρέψει να κάνει ό,τι θέλει στη Ρωσία. Δουλειά της Ευρώπης είναι να μην του το επιτρέψει, είπε μία από τις δύο κοπέλες του συγκροτήματος. Να περάσουμε να το δούμε. Τα μέλη του ρωσικού πανκ συγκροτήματος Pussy Riot, που είχαν προκαλέσει τον πρόεδρο Πούτιν με το βίντεο κλιπ του σε καθεδρικό ναό, πρόσφατα αποφυλακίστηκαν. Την Τρίτη, η Ναντέζδα και η Μαρία
έφτασαν στο Ευρωκοινοβούλιο για να μιλήσουν σε μια εκδήλωση για τη Ρωσία του Πούτιν. Είναι γεμάτη με κατάλοιπα μια τεράστια χώρα που επιτίθεται χωρί σταματημό. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν σχεδιάζει να ξαναχτίσει το Σιδηρούν παραπέτασμα. Αυτό θα το επιτρέψει να κάνει ό,τι θέλει στη Ρωσία. Δουλειά τη Ευρώπη είναι να μην του το επιτρέψει. Ζητάμε και οι Ρώσοι. Θέλουμε να βλάψουν εκείνου που δουλεύουν από του Ρώσου. Γι' αυτό ζητάμε στοχευμένες κυρώσεις εναντίον διεφθαρμένων αξιωματούχων και ολιγαρχών κοντά στον Πούτιν. Αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να στραφούν εναντίον συγκεκριμένων ατόμων, αλλά όχι συνολικά εναντίον των Ρώσων. Παρών και ο Λεγκορλόφ της μη κυβερνητικής οργάνωσης Memorial, που το 2009 είχε κερδίσει το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης. Ο Ζαχάροφ είπε ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι μια εσωτερική υπόθεση. Η Σοβιετική Ένωση ήταν επιθετική και επικίνδυνη δύναμη για την Ευρώπη. Η Σοβιετική Ένωση που οικοδομείται και πάλι στη βάση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι μια εξίσου επικίνδυνη κρατική δομή. Να βάζει νορουσένια πράβ τσαλαβέκα, μπούτιτ ρόβνου τακούζε απάσνη γεσουδάρσνη στρουκτούρα. Η ανησυχία για τη χαλαρή αντίδραση της Δύσης στην προσάρτηση της Κρυμαίας παραμένει, καθώς και ο φόβος ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Αυτά έγιναν στη Ρωσία. Θα αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα και θα κλείσουμε με το τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της μουσικής. Το 1964 ο Bob Dylan έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα τσάρτ του Ηνωμένου Βασιλείου με το «The Times They Are Changes». Το 2004 το τραγούδι ήταν ταξινομημένο στη θέση 59 στον κατάλογο των 500 καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών στο περιοδικό Rolling Stone. Το 1966 οι Pink Floyd εμφανίστηκαν στο Mark Club στο Λονδίνο στην Αγγλία και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 μια γενιά Βρετανών ρυθμ και blues συγκροτημάτων έκαναν την εμφάνισή τους όπως οι Rolling Stones, οι Bluebirds, ο Jamile, το The Birds, οι Animals και σφυριλάτησαν μια νέα εποχή στη μουσική της rock. Το 1993 οι Deepest Mode πήγανε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το άλμπουμ τους Songs of Faith and Devotion. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από το συγκεκριμένο άλμπουμ, θα ακούσουμε το In Your Room. Πριν όμως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή, να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Καλημέρα σας.